Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο διαδικτυακό καφέ που κυκλοφορεί εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις, είσαι σίγουρος το μάγιο αυτό που λες? Όχι, αλλά συλλογιέστηκα κιόλας. Για εμένα είναι η μεγαλύτερη, ρε! Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Σήμερα λοιπόν άνοιξα κάμερα για να απαντήσω στην πιο συχνή ερώτηση που μου κάνατε στα social μετά το πότε Θωμά θα βγάλεις καινούριο βίντεο, η οποία είναι: Θωμά, τι αξίζει να βάλω? Να βάλω Netflix, να βάλω Disney Plus ή Amazon Prime? Βασικά Amazon Prime δεν μου λέει κανένας, απλά υπάρχει και είπα να το βάλω. Μέχρι το τέλος του σημερινού βίντεο λοιπόν θα ξέρεις ποια διαδικτυακή πλατφόρμα σου ταιριάζει καλύτερα. Να ξεκαθαρίσω πως το σημερινό βίντεο δεν είναι χορηγούμενο από κανέναν, παιδιά, και να προχωρήσουμε γιατί θα κρυώσει ο καφές. Έτοιμοι! Let's go! Πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα πάντα όλα, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στην παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού, στις μελάρες μου που βοηθούν έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η κάθε εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε διαφορετικά πραγματάκια για να μπορέσει να ξεχωρίσει από την άλλη. Έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, για να σας το πω αλλιώς. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε από το πιο άγνωστο στους περισσότερους από εσάς, Amazon Prime Video. People love superheroes. They swoop out the sky and save the day. Παιδιά, ειλικρινά, το έχω πάνω από ένα χρόνο το Prime Video και δεν μπορώ να πω ότι είμαι και τόσο ενθουσιασμένος με αυτό. Καταρχάς, να πω το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι είναι η μόνη συνδρομητική υπηρεσία από όλες αυτές που είναι πακετάκι, θα λέγαμε. Γιατί η Amazon Prime συνδρομή, εκτός από το Prime Video που είναι το αντίστοιχο Netflix της Amazon, το οποίο θα το πιάσουμε αναλυτικά σε λίγο, σου δίνει το Prime Gaming που μπορείς αυτό να το συνδέσεις με τον Twitch λογαριασμό σου και να κάνεις ένα free sub το μήνα στον Twitcher, λέγεται τέλος πάντων, που εσύ αγαπάς. Αλλά εκτός αυτού, το Prime Gaming σου δίνει και κάποια μηνιαία δωράκια για γνωστά παιχνίδια όπως το LOL, το Rainbow Six αλλά και πολλά mobile games. Επίσης, σου δίνει και το Amazon Prime για το κατάστημα της Amazon, που, παιδιά, ειλικρινά, το έχω ένα χρόνο όπως σας είπα, και εγώ αλλά και ο Γιώργος, θυμάστε από τα quiz, δεν έχει καταλάβει κανείς μας ακόμη σε τι χρησιμεύει το ρημάδι το Prime. Γιατί εδώ και ένα χρόνο που το έχω το ρημάδι το Prime, ό,τι και να έχω αγοράσει από το Amazon, πληρώνω κανονικότητα μεταφορικά. Εντάξει, έπρεπε να το αναφέρω στο πακέτο, αλλά ούτε καν, σαν να μην υπάρχει. Πάμε τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα και είναι το Prime Video. Η Amazon λοιπόν, ελέω του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια, επένδυσε σε πολλές original σειρές και ταινίες. Μάλιστα, παιδιά, έχει πέσει αρκετό χρήμα, έχουν προσλάβει αρκετούς αστέρες του Hollywood κατά καιρούς, όπως τους Michael B. Jordan, τον Chris Pratt, τον Ben Affleck, την Anna de Armas και τον John Krasinski. Η αλήθεια είναι ότι θεματολογικά, εάν παρατηρήσει κάποιος, θα δει ένα συγκεκριμένο μοτίβο στην πλατφόρμα του Amazon. Και αυτό είναι ότι επενδύει πιο πολύ σε sci-fi projects και αστυνομικές σειρές και ταινίες. Στο κενό δηλαδή που αφήνουν οι άλλες δύο μεγάλες πλατφόρμες. Εντάξει, το Netflix δεν αφήνει και τόσο μεγάλο κενό σε αυτό το είδος, αλλά okay, δεν επικεντρώνεται εκεί. Τα περισσότερα project που θα βρεις στα originals του Amazon, είτε θα μιλούν για ιστορίες από το μέλλον, είτε θα έχουν ένα detective που θα προσπαθεί να λύσει μια υπόθεση. Ποιοτικά τώρα, δεν θα έλεγα ότι με έχει εντυπωσιάσει και πάρα πολύ το υλικό του Prime όσον αφορά τα original project του, με δύο μεγάλες εξαιρέσεις. Η μία είναι η σειρά Super Hero σειρά The Boys και η άλλη είναι η animated Super Hero σειρά Invincible. Και όχι επειδή είναι σούπερ ηρωικές, καμία σχέση με αυτό. Ειδικά στο θέμα σειρών, παιδιά, δεν με τρελαίνει κιόλας να βλέπω σούπερ ηρωικά project. Προτιμώ τις ταινίες γι' αυτό. Αλλά αυτές οι δύο σειρές είναι πραγματικά διαμαντάκια. Η κάθε μία με το δικό της τρόπο, όμως δεν θα επεκταθώ περαιτέρω γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του σημερινού βίντεο. Αλλά δεν σας το κρύβω ότι το Prime το έβαλα μόνο και μόνο για αυτές τις δύο σειρές και δεν το μετανιώνω και καθόλου. Στο θέμα των ταινιών τώρα. Το Amazon Prime είναι η μόνη πλατφόρμα που φιλοξενεί, παιδιά, όλη τη Fast and Furious σειρά ταινιών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, εσείς επιλέξτε. Περιέχει αρκετές παλιές κλασικές ταινίες, έχει και κάποιες ποιοτικές original. Επίσης περιέχει και τη σειρά horror ταινιών The Purge, αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς θα το χαρακτήριζα αρκετά φτωχό σε αυτό το τομέα το Prime Video. Προχωράμε στην επόμενη. Tonight is movie night. Netflix, κυρίες και κύριοι, η πλατφόρμα που πλέον
Όλοι αγαπάνε να μισούν. Α, ναι, και ενώ το βρίζουν, εξακολουθούν να το πληρώνουν. Το Netflix, guys, ήταν αυτό που τα έφερε όλα πρώτο. Τις mainstream σειρές, τα μεγάλα budget, τις family συνδρομές. Στην ουσία είναι η πλατφόρμα που έφερε πολύ ποιοτικό υλικό σε αρκετά χαμηλή τιμή κιόλας και το έκανε προσιτό για έναν ολόκληρο πλανήτη. Το γεγονός αυτό όμως έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το υλικό του Netflix λοιπόν έχει απ' όλα, μπορεί να πει κάποιος, με μία μικρή κλίση τα τελευταία χρόνια προς το horror slash thriller στοιχείο. Ειδικά για τη νέα χρονιά, παιδιά, ανακοινώθηκαν πάρα πολλά horror project που επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Στο θέμα σειρών λοιπόν, το Netflix εκεί θα έλεγα ότι έχει και αρκετή ποικιλία αλλά και μεγάλη ποιότητα. Βέβαια, ο όρος ποικιλία δεν ισχύει εάν είσαι σειροφάγος και έχεις δει τις κλασικές πλέον ποιοτικές σειρές, π.χ. Breaking Bad, Better Call Saul, Sons of Anarchy, House of Cards κτλ. Κτλ. Τις γνωστές σειρές δηλαδή που έκαναν τεράστια επιτυχία και θα λατρεύονται στον αιώνα τον άπαντα. Εάν τα έχεις δει όλα αυτά, το Netflix δεν έχει να σου προσφέρει και τόσο μεγάλη ποικιλία πλέον. Ναι, μεν βγάζει καινούργιες σειρές, αλλά το πρόβλημα με το Netflix, παιδιά, είναι πως δεν το εμπιστεύομαι ώστε να ξεκινήσω μια νέα του σειρά, γιατί πολύ απλά ξαφνικά μπορεί να σου πει ότι δεν έχει απήχηση, φίλε, οπότε το κόβω. Και εκεί που σου άρεσε μια ωραία σειρούλα που την έβλεπες και πέρναγες καλά, ξαφνικά το Netflix σε αφήνει ξεκρέμαστο και δεν θα δεις ποτέ τη συνέχεια της. Και πες ρε Netflix ότι μου την κόβεις τη σειρά που μου άρεσε. Πάρτα τα λεφτά μου, δεν με νοιάζουν. Το χρόνο που έχασα για να τη δω αυτή την κολοσσυρά, ποιος θα μου το δώσει πίσω, μου λες? Παρ' όλα αυτά, ακόμη παίζεται η σειρά Stranger Things, αναμένεται η δεύτερη σεζόν του Squid Game. Δεν ξέρω αν το δεύτερο είναι στα θετικά, αλλά οκ, okay, έπρεπε να το αναφέρω. Οι Κορεάτες εδώ και χρόνια, παιδιά, έχουν φτάσει, μη σας πω, έχουν ξεπεράσει κιόλας σε πολλές περιπτώσεις, τις Hollywood παραγωγές. Έχουν πολύ ωραίες και νέες φρέσκες ιδέες στα project τους και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα από αυτά είναι και το Squid Game. Οπότε το Netflix είναι η μοναδική πλατφόρμα που φιλοξενεί πάρα μα πάρα πολλά ποιοτικά project που αξίζουν την προσοχή σας. Εάν αντέχετε, εννοείται τη γλώσσα, παιδιά, γιατί εγώ δεν σας το κρύβω ότι μετά από λίγη ώρα, εάν ακούω κορεάτικα, αρχίζω και χτυπάω με το τηλεκοντρόλ το κεφάλι μου. Πάμε στις ταινίες τώρα. Λοιπόν, παιδιά, οι ταινίες στο Netflix είναι όπως οι κακές σχέσεις. Όταν τις θες, δεν βρίσκονται εκεί. Έχεις δει, ας πούμε, ότι έχει μέσα το The Dark Knight και έχεις αποφασίσει να το δεις σε κάνα μηνάκι ή ρε παιδί μου να το δεις σε δύο μέρες. Guess what? Παίζει να μην είναι εκεί πια. Και αυτό γιατί οι third party τίτλοι του Netflix ξαφνικά μπαίνουν και ξαφνικά βγαίνουν από αυτό. Εάν λοιπόν προσπεράσουμε αυτό το απαράδεκτο κακό, το Netflix έχει μέσα αρκετές καλές ταινίες, ειδικά εάν είσαι νέος στο κουρμπέτι ταινιοφίλ και θες να δεις με τη σειρά όλο το top 250 του IMDb, το Netflix είναι η πλατφόρμα που θα έχει τις περισσότερες ταινίες από αυτή τη λίστα. Τώρα, στο θέμα original ταινίες, το Netflix είναι σε φάση make it rain. Δίνει χρήμα αβέρτα, παιδιά, κλείνει γνωστούς σκηνοθέτες, κλείνει θρύλους σκηνοθέτες, κλείνει Hollywood αστέρες και όχι απλά τους κλείνει, τους βάζει μαζί και σε projects. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τον πολιούχο του Netflix, τον Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, Gal Gadot, Ryan Gosling, Anna de Armas, Chris Hemsworth και πολλοί πολλοί άλλοι που σίγουρα ξεχνάω. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλοι πολλοί εμφανίζονται σε Netflix παραγωγές που μπορώ να πω κάποιες από αυτές είναι πολύ ποιοτικά project. Στο θέμα original blockbusters λοιπόν, το Netflix έχει παίξει αρκετά καλή μπαλίτσα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, είναι όλα αυτά αρκετά για μια συνδρομή που στοιχίζει περίπου 8 ευρώ το solo πακέτο και 14 ευρώ το πακέτο για 4? Θα το απαντήσω αυτό στο τέλος αυτού του βίντεο. Προς το παρόν, πάμε στο νέο κάτοικο της Ελλάδας, το Disney+. Please speak freely. Here we go. The end of one era. Σε περίπτωση που δεν ανοίγετε τηλεόραση, δεν ακούτε ραδιόφωνο, δεν βλέπετε YouTube, TikTok, δεν ξέρετε από σήματα Morse ή δεν είδατε σήματα καπνού στον ουρανό, τότε δεν θα ξέρετε ότι το Disney Plus ήρθε στην Ελλάδα. Δεν σας το κρύβω, παιδιά, η αφορμή για το σημερινό βίντεο ήταν η πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνετε εάν αξίζει να βάλετε το πολύ διαφημισμένο πλέον Disney Plus αντί του Netflix. Αλλά είπαμε, στο τέλος αυτά. Το Disney Plus λοιπόν, το λέει και το όνομά του, περιέχει σίγουρα ό,τι αφορά την Disney. Και πλέον όταν λέμε Disney εννοούμε Disney, Marvel, Star Wars και Pixar. Εάν λοιπόν είσαι φαν κάποιου ή κάποιον από όλα αυτά τα franchises που μόλις προανέφερα,
τότε αυτή η πλατφόρμα είναι κομμένη και ραμμένη για εσένα. Περιέχει όλες μα όλες τις ταινίες της Marvel, αλλά και τις σειρές, όπως το ίδιο ισχύει και για το Star Wars. Και το πιο θετικό στην περίπτωση του Disney Plus, που το κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες πλατφόρμες, είναι ότι οι νέες ταινίες αυτών των franchises μπαίνουν στην πλατφόρμα του λίγους μήνες μετά την απόσυσή τους από το σινεμά. Και δεν βγαίνουν κιόλας ποτέ ξανά από εκεί. Είναι και θα είναι εκεί για πάντα. Πολύ απλά γιατί είναι δικά τους. Τώρα, σε third party τίτλους έχει κάποιες ποιοτικές σειρές, όπως π.χ. το Homeland ή το Atlanta ή το Walking Dead. Αλλά ας μην γελιόμαστε, δεν είναι αυτό το δυνατό του σημείο. Από ταινίες τώρα, εννοείται πως έχουμε όλα τα Disney Originals, Πειρατές της Καραϊβικής, κάποιους νέους τίτλους όπως το Jungle Cruise ή το Death on the Nile, αλλά εννοείται και τις animated κλασικές ταινίες της Disney. Σε αυτό το τομέα, παιδιά, μιλάμε για πάρα μα πάρα πολύ υλικό. Σε third party τίτλους ταινιών τώρα, θα βρείτε τη σειρά ταινιών Kingsman, τα Alien, τα Predator, Planet of the Apes, Narnia και πολλά άλλα, όπως και αρκετές κλασικές βραβευμένες ταινίες. Νομίζω ότι στο θέμα ταινιών το Disney Plus έχει την μεγαλύτερη ποικιλία, παιδιά. Ειλικρινά δεν έχω λόγο να πω ψέματα, είναι το μόνο που χρησιμοποιώ συχνά για να δω ταινία. Και δεν μιλάω για Marvel ή Star Wars ταινίες, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Να πω στο τέλος πως εάν είσαι fan της Marvel ή του Star Wars ή εάν θες να μπει στον κόσμο τους τώρα, η πλατφόρμα του Disney Plus έχει μια απίστευτη μαγιά. Σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις ταινίες και τις σειρές αυτών των franchises με όποιο τρόπο αγαπάς εσύ. Δηλαδή, είτε με τη σειρά που κυκλοφόρησαν, είτε σύμφωνα με τη σωστή χρονολογική σειρά που τοποθετείται το κάθε ένα project. Στάχει δηλαδή ωραία ταξινομημένα ανάλογα με το γούστο σου. Πολύ ωραίο κολπάκι αυτό, παιδιά. Μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε, όπως μπράβο και σε αυτόν που σκέφτηκε το κουμπί παράληψης συντελεστών. Α ναι, για να μην το ξεχάσω, να ξέρετε πως η εφαρμογή του Disney Plus στην τηλεόραση είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κολλάει πιο πολύ και από πληγωμένη πρώην. Και τώρα που μιλήσαμε για όλους και για όλα, πάμε στα συμπεράσματα. Το Amazon Prime δεν θα το πρότεινα στην κανονική του τιμή. Είναι γύρω στα 10 ευρώ, όπως προείπαμε, για ολόκληρο το πακέτο που σας προανέφερα, εκτός και αν παίζεις και LOL, οπότε γουστάρεις τα δωράκια που σου δίνει κάθε μήνα, εκεί μπορεί και να σε συμφέρει. Το Netflix τώρα θα στο πρότεινα εάν είσαι σειροφάγος, εάν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο και θες μεγάλες μπαμπάτσικες σειρές να τον γεμίσεις, τότε το Netflix θα σου καλύψει καλύτερα από κάθε τι άλλο αυτήν την ανάγκη. Συν τα ανάλαφρα original blockbuster που βγάζει κατά καιρούς, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για έναν πουχού φοιτητή. Και αν σου αρέσει και το horror είδος, τότε ναι, το Netflix είναι μονόδρομος. Εκεί όμως που δεν το προτείνω με την καμία, παιδιά, είναι για οικογενειακές καταστάσεις. Για αυτές τις καταστάσεις προτείνω το Disney Plus. Γιατί εκεί θα βρεις το μεγαλύτερο υλικό για όλη την οικογένεια, από animated ταινίες και σειρές μέχρι και live action ταινίες και σειρές. Μία κατηγορία στην οποία εννοείται πως προτείνω το Disney Plus, λοιπόν, είναι οι οικογένειες και η άλλη φυσικά είναι οι Marvel και Star Wars fans. Γιατί εκεί βγαίνουν και θα βγαίνουν όλες οι νέες original σειρές που, ok, είναι λίγο μικρές, τσιγκουνεύονται αρκετά στις σειρές, μπορώ να πω, αλλά εάν είσαι fan, θα θες να τις δεις όπως και δίποτε. Και αυτός είναι ο μοναδικός νόμιμος τρόπος να τις δεις. Τονίζω το νόμιμος γιατί θα πεταχτούν πολλοί εξυπνάκιδες από κάτω στα σχόλια να γράψουν τα δικά τους. Τώρα, επειδή είναι φρέσκο το Disney Plus, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ένα αρνητικό που πρέπει να επισημάνω είναι πως για να κρατήσει τον συνδρομητή του ζεστό και για να αξίζει τα λεφτά του, πρέπει να βγάζει πολύ συχνά νέο υλικό, κυρίως επειδή είναι μικρά τα project του και καταναλώνονται σαν σφινάκια. Εάν όμως καταφέρει και ανταπεξέλθει σε αυτό, τότε ναι, αξίζει τα 9 ευρώ το μήνα που ζητάει για 4 λογαριασμούς κιόλας. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τις 3 πιο hot συνδρομητικές πλατφόρμες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Ελπίζω να σας κάλυψα, αλάνια μου. Εγώ υποχρεωτικά τα έχω όλα και τα πληρώνω γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, αλλά εσείς μπορείτε πλέον να επιλέξετε ένα ή και περισσότερα για να καλύψετε την ψυχαγωγία σας και να δώσετε τα πολύτιμα λεφτάκια σας. Ό,τι άλλο θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια ό,τι θέλετε να προσθέσετε, ποια συνδρομητική υπηρεσία έχετε, τι σας αρέσει σε αυτή και τι όχι, και ποια τελικά θα βάλετε μετά από αυτά που μάθατε στο σημερινό βίντεο. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάρα απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα. Τσουλάω.